φάδα, οι πράσινοι πιτσιρικάδες φωνάζουν το όνομα της Ρούξη σαν να είναι το πιο κλασικό ελληνικό γυναικείο όνομα. Για αυτούς δεν έχει καμία σημασία που γεννήθηκε και ποιοι είναι οι γονείς της. Είναι η αρχηγός τους και ως εκ τούτου είναι δική τους. Καλησπέρα. Καλά τα πήγατε. Τέλεια. Συνεχισμένα από τις νίκες όμως, ε. Ναι. Επιστρέψαμε στις καλές νίκες. Έχουν πατρίδα οι αθλητές. Φυσικά και έχουν. Ένας παλιός μου είχε πει ότι η πατρίδα του αθλητή είναι η ομάδα του. Και σημαία του είναι τα χρώματα της ομάδας του. Είναι αλήθεια. Δίκιο έχει. Τυχαία έρθει στην Ελλάδα. Τυχαία, ναι. Είχα κλείσει στη Γαλλία. Μόνο που δεν είχα υπογράψει. Και τότε με πήρανε τηλέφωνο από τα Βρυλίσια. Ήθελα να έρθω για 2-3 μέρες να κάνω κάποια δοκιμαστικά. Εγώ δεν ήθελα να έρθω. Ήθελα να πάω στη Γαλλία. Ήταν το όνειρό μου από μικρή. Και η μητέρα μου επέμενε. Μου έλεγε ότι πάμε, δεν έχουμε πάει Αθήνα. Πάμε να δούμε λίγο πώς είναι η Αθήνα. Και τελικά με έπεισε. Ήρθαμε για 2-3 μέρες και. Νομίζω ότι σε λίγο κλείνω 13 χρόνια. Τώρα θα σου μεγαλύτερα. Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πάντως δεν νομίζω ότι υπάρχει χώρα που θα με έκανε να νιώθω πώς νιώθω στην Ελλάδα. Όπου και να πήγαινα, κάτι θα μου λείπε. Εδώ δεν μου λείπει τίποτα. Τι είναι αυτό που αγαπάς στην Ελλάδα, δηλαδή? Τα πάντα. Πιστεύω ότι έχουμε πολλά κοινά με τους. Με τους Ρουμάνους, θα έλεγα τώρα. Μπερδεύτηκα. Αλλά νομίζω ότι πάνω κάτω είμαστε οι ίδιοι. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτονται, μ' αρέσει το κλίμα, μ' αρέσει η θάλασσα, μ' αρέσει ο τρόπος διασκέδασης, μ' αρέσει ότι είναι πολύ φιλόξενη χώρα. Δεν μου λείπει τίποτα. Δηλαδή, όταν ήμουν μικρή και σκεφτόμουν τη ζωή μου αργότερα πώς θα ήθελα να είναι, σε καμία περίπτωση δεν τη φανταζόμουν τόσο καλά όσο είναι τώρα. Εδώ θα μείνεις, εδώ θα γεράσεις. Ναι. Και το είχα πει στους γονείς μου, αλλά βέβαια δεν με πιστεύανε τότε. Και πιστεύω ότι το καταλάβαν το 2004 στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μάλλον όταν τους είπα ότι πήρα την υπηκότητα, μάλλον τότε καταλάβανε ότι ναι, θα μείνω στην Ελλάδα. Τι παίρνουν πιο εύκολα την υπηκότητα οι αθλητές, ε? Εμένα μου έγινε πρόταση από την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρησης το 99. Να γίνεις Ελληνίδα. Ναι, για να πάρω μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Φυσικά και δέχτηκα. Μεγάλη μου τιμή. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2004. Λίγο πριν τους Ολυμπιακούς, ναι. Πρόλαβα στο τσακ. Επιστρέφεις στη Ρουμανία? Αν πηγαίνω στη Ρουμανία, ναι, μια φορά το χρόνο. Όταν τελειώνει το πρωτάθλημα, πηγαίνω για μια εβδομάδα, 10 μέρες. Δεν μπορώ να μείνω πάρα πολύ όμως, γιατί από τα 16 μου λείπω από το σπίτι. Μου λείπουν πάρα πολλοί γονείς μου, οι άνθρωποι μου. Αλλά όταν περάσουν 2-3 μέρες και. Πλέον τους έχω δει, έχουμε πει τα νέα και τα λοιπά. Θέλω να επιστρέφω στην Ελλάδα. Η πρώτη στιγμή που πάτησες στην Ελλάδα? Κατέβηκα από το αεροπλάνο, τότε που είχα έρθει με τη μητέρα μου. Είδα τις διαφημιστικές πινακίδες, τα γράμματα, τις λέξεις και σοκαρίστηκα. Είπα ότι δεν πρόκειται ποτέ να μάθω αυτή τη γλώσσα. Μου φαινόταν πάρα πολύ δύσκολη. Στην πορεία όμως πορώθηκα. Γιατί, γι' αυτό, γιατί ήταν δύσκολη γλώσσα. Και είπα, όχι, θα τη μάθω. Βέβαια, δυσκολεύτηκα πολύ με την προφορά. Ατέλειωτες προπονήσεις στον καθρέφτη για την προφορά. Αλλά τελικά τα κατάφερα, εντάξει.